Δύο εβδομάδες. Ήταν αυτή η εβδομάδα τώρα που διανύουμε, ήταν η δεύτερη εβδομάδα. Γενικά μας είχε κάνει εντύπωση γιατί ήταν ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν μετακινήθηκε. Γενικά εδώ στην περιοχή είναι δύσκολο το πάρκινγκ. Εμείς ερχόμαστε πολύ νωρίς το πρωί, γιατί είμαστε σχολείο. Και είχαμε παρατηρήσει ότι δεν είχε μετακινηθεί για δύο εβδομάδες. Και σήμερα η γειτόνισσα από δίπλα κάλεσε την αστυνομία γιατί είχε κάνει εντύπωση σε όλη τη γειτονιά. Τι αυτοκίνητο ήταν, τι χρώματα ήταν? Ένα Citroën σε δύο κόκκινο. Γιατί κάναν τόσο πολύ ώρα να το απομακρύνουν, το έλεγξαν, γιατί υπάρχει μια υποψία? Ήρθε στην αρχή αμεσοδράση και προφανώς καλέσανε και τον ιδιοκτήτη. Από την πινακίδα βρήκαν τον ιδιοκτήτη. Ήρθε ο ιδιοκτήτης, στη συνέχεια ήρθε και η ασφάλεια. Προφανώς το ελέγξανε, ήρθε και η σήμανση για δακτυλικά αποτυπώματα. Και από ό,τι ακούστηκε είχε μέσα όπλα. Τι ώρα έγινε αυτό? Ήρθανε περίπου κατά τη 1:30, περίπου εκεί. Και το αμάξι τι ώρα το πήραν, πόση ώρα μετά? Το πήρανε κατά τις 3, 3 η ώρα. Και είχε κλαπεί από τη Νέα Ιωνία, από ότι είπε ο οδηγός. Είδατε να βγάλαν κάτι μέσα από το αυτοκίνητο? Όχι, δεν βγάλαν κάτι, αλλά δεν αφήνανε κανένα να το ακουμπήσει. Ακόμα δηλαδή και τα άτομα της ασφάλειας δεν ακουμπάγανε. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ.